Ιδιαιτέρως σημαντικά κρίνονται τα ζητήματα του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Σε πρόσφατη συνεδρίασή του και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, τρία ήταν τα βασικότερα θέματα. Η διάθεση του νερού σε πυροσβεστικό σώμα και εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης, ο προβλεπόμενος εξοπλισμός αυτών, καθώς και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στα δάση. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κομινά, και εσάς και τα μέσα τα οποία εκπροσωπείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι να έχουμε μία ενημέρωση. Την Παρασκευή έγινε ένα συντονιστικό όργανο, μία συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας. Βρίσκονταν όλοι οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι πυροσβεστικοί, εκπρόσωποι της Σχολής Μηχανικού, αστυνομία, εκπρόσωποι των Δήμων, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των δύο εταιριών που είναι των αυτοκίνητων δρόμων, Μωρέας, καθώς και της ΔΕΗ Μωρέας Ολύμπια Οδός, καθώς και ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου, η εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Γκιολής και εγώ, γιατί είχαμε την ευχέρεια όλοι μαζί να κάνουμε αυτόν τον συντονισμό, αφού ευχηθούμε και με τη δυνατότητα που μου δίνεται. Ας είναι αυτό το καλοκαίρι ένα καλοκαίρι που να μην χρειαστεί ο συντονισμός όλων μαζί για να αποδώσουν σε μία οποιαδήποτε περίπτωση πυρκαγιάς, για να έχουν την ευχέρεια και του συντονισμού, αλλά και τέθηκαν τα θέματα και τα προβλήματα που έχει η κάθε μία ομάδα και πώς θα ταιριάσουν μεταξύ τους, ούτως ώστε να γίνει άμεση ανταπόκριση εάν συμβεί κάτι. Στην τοποθέτησή μου έθεσα και το θέμα και των αντιπυρικών ζωνών, οι οποίες είναι απαραίτητες και να είναι καθαρισμένοι αυτοί οι χώροι, αλλά ταυτόχρονα και των δεξαμενών και διέγνωσα μετά στις τοποθετήσεις τους. Όλοι έθεσαν το θέμα από πού παίρνουν νερό, πού είναι τα σημεία των δεξαμενών που να είναι γεμάτες δεξαμενές, ούτως ώστε να μην χρειάζονται μεγάλες αποστάσεις. Δήλωσαν οι εθελοντικές οργανώσεις και οι Δήμοι τι έχουν από μηχανήματα, από υδροφόρες, από τα μηχανήματα που χρειάζονται. Η Σχολή Μηχανικού ετάχθη στο πλευρό φυσικά οποιασδήποτε κατάσταση και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο στρατός είναι από αυτούς που τρέχουν πρώτοι στις πυρκαγιές, ούτως ώστε σε μια συντονισμένη διαδικασία και έχοντας και τον εξοπλισμό, διαγνώστηκε το γεγονός ότι λείπει ακόμα εξοπλισμός, ιδιαίτερα από εθελοντικές ομάδες, ούτως ώστε να ανταποκριθούν. Διότι σε μία πυρκαγιά πρέπει να είναι όλοι παρόντες από την αρχή, γιατί γνωρίζουμε ότι αν σβηστεί άμεσα, αυτό είναι το κέρδος. Ευχόμαστε αυτό το καλοκαίρι να μην χρειαστούν, να πρέπει να εργαστούν τόσο δυνατά σε αυτούς τους τομείς.